Αυτό είναι μια κουλούρα. Αυτό που από βλέπετε, το καλώδιο, καμιά φορά. Είναι μια κουλούρα του καλωδίου. Του καλωδίου, του καλωδίου. Αυτά που περνάνε στους δρόμους. Αυτά συνήθως οι εταιρείες τα πετάνε. Έτσι, και ιδίως μόλις τελειώνουν από τις νταλίκες που τα γίνονται. Στην ουσία, με αυτού του είδους τα τραπεζάκια γίνονται και ανάρπαστες. Δηλαδή, πάνε και τα παίρνουν. Στην ουσία, με μια πολύ μικρή επεξεργασία. Εκμεταλλευόμαστε την περίσταση και δημιουργούμε κάτι. Το τρίβουμε, το λακάρουμε. Εξαιρετικά όμορφο, όπως μπορώ να το δω. Έτσι ακριβώς. Και το βλέπεις ότι επειδή είναι εξοχικό και επειδή η ανάγκη σε επίπλωση δεν είναι τόσο μεγάλη, μπορείς πολύ πιο εύκολα, σαν ιδέα, χρησιμοποιώντας και ένα ξύλινο πάτωμα ή ένα υπάρχον πάτωμα, αν το βάψεις λακαριστό και του βάλεις το ίδιο άσπρο χρώμα και στο τραπεζάκι, έχεις ένα εξαιρετικό σύνολο. Μάλιστα. Και χωρίς να δαπανίσουμε χρήματα. Τίποτα. Τίποτα. Λοιπόν, 5 ευρώ τον μπογιά. 5 ευρώ τον μπογιά. Τον μπογιά ή την μπογιά. Την μπογιά. Την μπογιά. Ντροπή. Ντροπή. Λοιπόν, πάμε να δούμε τον καναπέ παλέτα που μπορώ να σου πω, να σου εξομολογηθώ ότι έχω προχωρήσει στην κατασκευή επίπλων στο σπίτι, στο δικό μου σπίτι με παλέτες. Δεν τα κατάφερα τόσο καλά. Ναι. Αλλά μου άρεσε που το επεδίωξα, προσπάθησα τουλάχιστον. Να ξέρεις ότι τα palette furniture είναι μια ολόκληρη ομάδα επίπλων τα οποία μοσχοποιούνται παγκόσμια. Δηλαδή οι παλέτες, οι εργοστασιακές παλέτες, οι ευρωπαλέτες, οι παλέτες, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένων διαστάσεων παλέτες. Έχουμε τις ευρωπαλέτες που είναι πιο μεγάλες, έχουμε τις παλέτες τις κανονικές που είναι μικρότερες. Όλες αυτές οι παλέτες είναι ένα προϊόν το οποίο είναι scrap. Δηλαδή, στην ουσία, όταν κάνουν τη δουλειά τους, είναι έτοιμο για να το ανακυκλώσουν. Αλλά μπορείς πολύ εύκολα εσύ να το πάρεις και δίνοντάς μας 2-3 συγκεκριμένες ιδέες, με κάποια ωραία μαξιλάρια και αν το βάψεις έτσι όπως πρέπει, να κάνεις εξοχικά έπιπλα έξω χώρου, τα οποία και αντέχουν στην υγρασία και στην αλμύρα, όπως βλέπουμε εδώ, και μπορείς πολύ πιο εύκολα, αντί να δώσεις 500 και 600 και 700 ευρώ, με 6 παλέτες οι οποίες κάνουν 10 ευρώ η κάθε μία, να κάνεις τη δουλίτσα σου πάρα πολύ όμορφα και απλά. Μάλιστα. Πάμε να δούμε το επόμενο σημείο. Δεν μας έδειξες όμως τη δική σου προσπάθεια για παλέτες. Δεν την έχω φωτογραφίσει. Να τη φέρεις. Δεν έπρεπε να την για φωτογραφία αυτό. Γιατί, να σου πω την αλήθεια. Αλλά ξέρεις τι προσπάθησα, τι έκανα. Ήταν ένα αυτοσχέδιο διπλό κρεβάτι. Με τις παλέτες και βέβαια από μέσα σκέφτηκα να βάλω και φωτισμό. Πήρα λοιπόν τα λαμπάκια τα χριστουγεννιάτικα, τα οποία είχα περισσέψει γιατί τα παίρνουμε σε ποσότητα στο δικό μου σπίτι και κατάφερα έτσι να φτιάξω κάτι σαν διαστημόπλιο. Δηλαδή έσβηνε στα φώτα το βράδυ και φαινόταν σαν μια σανίδα να αιωρείται. Τρώμαζε λίγο. Ναι, τρώμαζε. Αλλά εντάξει, και μόνο που το προσπάθησα νομίζω μου ήταν αρκετό. Αρκετό. Πάμε λοιπόν στην άλλη ιδέα. Κεφαλάρι τώρα από τάβλες. Κεφαλάρι από τάβλες. Αυτές οι τάβλες τώρα είναι ένα παλιό κρεβάτι το οποίο έχει τις σανίδες. Αυτές είναι οι σανίδες. Άρα, λοιπόν, αν τις βάψουμε, τις ξύσουμε και τις επεξεργάσουμε, είναι πολλοί άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι έχουν σαν όνειρο να έχουν ένα κρεβάτι με κεφαλάρι. Πολύ όμορφο. Ξέρω κάποιους. Εξαιρετικό το αποτέλεσμα. Ναι, τους αρέσει πολύ το κεφαλάρι. Οπότε, αν τις βάλεις στον τοίχο λοιπόν και τις βάψεις, κοίτα πόσο ωραίο είναι. Δεν το είχα φανταστεί αυτό. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Εξαιρετικό. Εξαιρετικό. Εκεί κρεμάς εκεί, βάζεις διάφορα διακοσμητικά μετά, βοηθητικά. Είναι εξαιρετικό, εξαιρετικό. Μπορείς να βάλεις και ένα μαξιλάρα και μια πολύ μεγάλη μαξιλάρα με ύφασμα μπροστά, το οποίο να γίνει κανονικό κεφαλάρι. Μπορείς να βάλεις φωτισμό με LED, αφού σου αρέσουν και τα φωτάκια. Ναι. Να βάλουμε από πάνω φωτισμό με LED. Στο δωμάτιο, στο δωμάτιο. Πρέπει, για τις δύσκολες ώρες και όλα αυτά. Μάλιστα. Επιτύχια μονάδα αποθήκευσης από καφάσια. Α, ωραία. Το είδες αυτό πόσο όμορφο είναι. Ναι. Αυτά είναι καφάσια τα οποία τα έχουν οι μανάβιδες, οι οποροπόλες. Είναι τα μικρά καφάσια, δεν είναι τα μεγάλα. Τα μικρά και τα μεγάλα. Εμείς εδώ έχουμε τα μικρά. Μπορεί να κάνεις και με τα μεγάλα. Δεν μπορώ να σκεφτώ το μεγαλύτερο καφάσι, νομίζω θα ήταν λίγο άχαρο στον τοίχο. Δεν ξέρω. Εξαρτάται πώς θα το βάψεις και τι. Κοίτα να σου πω, αυτά είναι μικρά καφάσια γιατί είναι μικρός ο τοίχος. Όταν ο τοίχος είναι μεγάλος, του πηγαίνουν πολύ τα μεγαλύτερα καφάσια, τα οποία γίνονται βιβλιοθήκες κανονικές. Μπορείς να βάλεις οτιδήποτε θέλεις μέσα. Έχω δει και κουζίνα με καφάσια, είναι εξαιρετική. Τι εννοείς κουζίνα με καφάσια? Τα ράφια της κουζίνας, θυμάσαι η γιαγιά μας παλιά, που είχε την κουζίνα ανοιχτού τύπου, που είχε η φαντά που κρεμόντουσαν. Ναι. Λοιπόν, ολόκληρη κουζίνα έτσι με ντουλάπια και με κουρτινάκι, την οποία την άνοιγες και ήταν τα καφάσια βαμμένα όμορφα και παίρνες τα προϊόντα μέσα από το καφάσι. Εξαιρετική ιδέα, πολύ ωραία. Μπράβο. Και εδώ βλέπουμε ότι αναγράφονται μέχρι και τα ονόματα πάνω των μελών της οικογένειας. Επομένως, κάπως διαχωρίζονται κιόλας και τα αντικείμενα μέσα στο σπίτι. Μπορείς να το κάνεις και αυτό. Πάμε να δούμε το επόμενο σημείο. Τα πετσαρία από πατζούρια. Ναι. Πού θα τα βρεις τόσα πολλά μπατζούλια. Αυτό είναι λίγο πιο extreme. Αυτό είναι λίγο πιο extreme, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Ένα αποτέλεσμα πρωτόγνωρο. Εγώ το έπιασα για τον έναν πελάτη, για τον έναν τηλεθεατή μας, ο οποίος πιθανόν έχει 5-6 μπατζούρια. Ξέρεις τι, τώρα με το εξοικονομό. Ναι. Τώρα με το εξοικονομό, αυτά τα διπλά τύπου μπατζούρια είναι στα 9 από τα 10 παλιά σπίτια. Μην την γκες την ιδέα εύκολα. Όχι, γιατί βέβαια. Όταν έχεις 6 παράθυρα, έχεις από 2 μπατζούρια, από 4 μπατζούρια στο κάθε παράθυρο. Άρα έχεις 24 φύλλα. Αυτά είναι. Άρα ένας μικρός τείχος. Α, 24, αυτά είναι λίγο περισσότερα, αλλά γενικά με 24 φύλλα. Πάνω κάτω φύλλα, τόσα είναι από ό,τι το είδα. Έχεις δίκιο. Με 24 φύλλα νομίζω μπορείς να ντύσεις έναν τείχο. Τα βάφεις διαφορετικά, τα φέρνεις το ένα δίπλα στο άλλο, τα ξύνεις. Είναι το αναλώσιμο για το εξοικονομό αυτό. Γι' αυτό το έβαλα. Και στον τοίχο πάνε καρφωμένα. Καρφωτά έτσι, πάνε πρεσαριστά ή καρφωτά, βιδωτά. Αλλά κυρίως το έβαλα από την άποψη ότι μισώ και συχαίνομαι να πετάμε τα παλιά μας υλικά. Δηλαδή είναι η εύκολη λύση. Η δύσκολη λύση είναι να σκεφτείς μια ιδέα ή αν δεν θέλετε εσείς, υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν διακοσμητές, υπάρχουν αρχιτέκτονες, υπάρχουν άνθρωποι που τους πιάνει το χέρι και μπορούν ένα ακατέργαστο διαμαντάκι να το κάνουν κάτι πολύ όμορφο. Μπράβο. Οπότε μην μπείτε στη διαδικασία να το ακυρώσετε. Μπορούμε να μετατρέψουμε και σε κάτι διαφορετικό, σε εικόνα, ακόμα και τα σκαμπό μας, όπως έχω δει στην επόμενη φωτογραφία, και με ποιο τρόπο. Λοιπόν, αυτό είναι σκηνή. Αυτό είναι ένα σκηνή. Αυτό είναι ένα σκαμπό το οποίο είναι κλασικό σκαμπό, το οποίο είναι αυτό το πλαστικό που είχαμε, που το παίρνουμε και στα πιτσιρίκια μας. Μπράβο. Ναι, αυτό, αν το τυλίξεις με ένα σκηνή γύρω-γύρω και το κολλήσεις. Με κόλλα, κανονικά, ναι, σιλικόνη. Παίρνει αυτή εδώ τη μορφή. Μπράβο. Το κάνεις αμέσως ένα ωραίο τραπεζάκι. Μπράβο. Πολύ όμορφες ιδέες. Ευχόμαστε να βοηθήσουμε λίγο τον κόσμο. Πόσα παιδάκια δεν έχουμε πάρει αυτά τα παιδικό σκαμπό και τα έχουμε ξεχασμένα και παρατημένα κάπου γιατί έχουν μεγαλώσει τα παιδάκια. Ή τα πετάμε. Και δεν τους κάνουμε. Ή τα πετάμε. Με ένα πολύ ωραίο σκηνή, αυτό το καραβόσκηνο το ωραίο, το γυρνάς γύρω-γύρω με την κόλλα και κάνεις μια πολύ ωραία επιφάνεια. Του βάζεις και ένα ωραίο τζαμάκι από πάνω, σαν τραπεζάκι, ή του βάζεις ένα άλλο μαξιλαράκι και το κάνεις ένα καινούριο σκαμπό. Και το τζάμι θα πήγαινε πολύ. Το τζάμι θα του πήγαινε πάρα πολύ. Ναι, έτσι, να κολλήσει πάνω. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Μάλιστα, λοιπόν, πάμε να δούμε και για το δωμάτιο. Μας έχεις άλλη μια πρόταση για κομοδίνο. Αντί για κομοδίνο να αγοράσουμε, μπορούμε να βάψουμε παλιές βαλίτσες. Έτσι ακριβώς. Είναι πάρα πολλής ο κόσμος που έχει βαλίτσες, οι οποίες είναι παλαιού τύπου, τον μπαμπά μας, από τον παππού μας, και οι οποίες τις βρίσκει σε μια αποθήκη μέσα. Κοίτα την λοιπόν εδώ πέρα πόσο ωραία γίνεται ένα πολύ ωραίο κομοδίνο και ένα πρωτότυπο κομοδίνο. Μάλιστα. Συνεχίζουμε. Πάμε. Ντουλάπι, μαυροπίνακας. Έξυπνη ιδέα. Όλα τα παιδιά που μεγαλώνουν παιδικά δωμάτια και αυτά, τους έχουμε ένα μαυροπίνακα, τον οποίο γράφανε τα ονοματάκια, τους ζωγραφίζανε, κάνανε, ράνανε. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, αν τους βάλεις μία πλάτη με μία μελαμίνη και το βάλεις για μένα στο χώρο της κουζίνας σου, εκεί πέρα γράφεις ΔΕΗ 14 πρώτου 250€, νερό 30€, κοινόχρηστο 40€. Και τα σβήνεις μετά που τα πληρώνεις σιγά-σιγά. Α, ναι. Για να το έχεις σαν memo table συνέχεια. Είναι μια πολύ έξυπνη ιδέα. Μέχρι που θα σπάσει κάποια στιγμή. Ναι, ναι. Που θα σπάσει... Από τόσα που θα έχουν συσσωρευτεί. Ή από τα πολλά που θα έχεις πληρώσει. Από τα πολλά που θα έχεις πληρώσει. Γι' αυτό μπορείς να μην το βάλεις στην κουζίνα σου και να το βάλεις στο υπνοδωμάτιό σου. Μπράβο, σε ένα σημείο και να τραβάς γραμμές. Μπράβο. 1 γραμμή, 2, 3, 4. Στην πέμπτη θα την... Διαγώνια. Διαγώνια. Λοιπόν, πάμε να δούμε κι άλλο ένα σημείο. Ιδέες λοιπόν για να φτιάξουμε πράγματα μόνοι μας στο σπίτι, κυρίως στο κομμάτι της εξοχικής κατοικίας. Αυτά είναι με τα καφάσικα. Είναι αυτό που σας έλεγα. Είναι παλέτα και καφάσι μαζί. Είναι συνδυαστικό αυτό. Μια διαφορετική πρόταση από ό,τι είδαμε πριν. Βλέπεις την παλέτα όρθια και το καφάσια από εκεί και πάνω. Βλέπεις πόσο ωραίο έπιπλο είναι αυτό. Είναι πολύ έπιπλο. Βάζεις πετσέτες μέσα. Τα πάντα. Καλλιτικά. Κρεμάστρα είναι στην ουσία και είναι και κρεμάστρα στο μπάνιο. Γιατί αυτές οι παλέτες δεν παθαίνουν τίποτα και τα καφάσια. Καλά, το επόμενο πάλι με πατζούρι για κάρτ ποστάλ. Είδες ωραίο αυτό. Φοβερό. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο και είναι πάρα πολύ εύκολο. Πάρα πολύ εύκολο. Αυτό κυρίως είναι για μαγαζιά διακόσμηση. Δηλαδή για τουριστικά μαγαζιά και αυτά. Ένα παλιό μπατζούρι μπορεί πολύ εύκολα να γίνει μια θήκη πώλησης για κάρτ ποστάλ, οι οποίες βγαίνουν ηρίστον παρόντα, βγαίνουν στη μόδα πάλι. Ή στην είσοδο των σπιτιών να αφήνει εκεί ο ταχυδρόμος το γράμμα. Σαφέστατα. 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 Είδες, λίγο να... Αρχίζω και σου ανοίγω το κεφάλι. Λίγο να μου σιγοντάρεις που λέμε, θα αρχίσω να σου δίνω ιδέες. Έτσι, ακριβώς. Λοιπόν, επίσης, η καρέκλα καφενείου αλλιώς. Ανάποδη καρέκλα, κολλημένη στον τοίχο. Η καρέκλα καφενείου που έχουμε όλοι σπίτι. Τους βγάζεις εκεί που κάθεσαι και έχεις μια ωραιότατη πετσετοθήκη και βάζεις και από πάνω αυτά που θέλεις εσύ για να ξυριστείς. Μπράβο. Μπράβο, πολύ όμορφες ιδέες. Τι μπορούμε να κάνουμε όντως με αντικείμενα τα οποία θεωρούμε άχρηστα πολλές φορές, αντικείμενα τα οποία θέλουμε να αντικαταστήσουμε και τελικά δεν έχουν χώρο πουθενά εκείνη τη στιγμή που το σκεφτόμαστε. Όμως, τίποτα δεν πρέπει να πετάμε. Και είναι πάντα με γνώμονα το κόστος. Δηλαδή, ό,τι έχουμε προτείνει τώρα δεν κάνει Λευτέρη. Μπορούν να προκύψουν μοναδικές δημιουργίες. Εγώ αυτό βλέπω. Γι' αυτό και λέμε και για το εξοχικό μας, γι' αυτό και λέμε και για το σπίτι που δεν είναι ανάγκη να είναι τόσο προβλεπόμενο. Οπότε λοιπόν από τα παλιά μας έπιπλα μπορούμε να κάνουμε πολλά. Όπως επίσης είχα μπει σε ένα κατάστημα και κοίταξα για λίγο το ταβάνι και είδα ένα τραπεζάκι του καφενείου και τρεις καρέκλες κολλημένες ανάποδα με ποτηράκι του κρασί, το είχαν φτιάξει άνθρωποι. Ήταν ένα απίστευτο αποτέλεσμα, κάτι μοναδικό στο μάτι και σου δημιουργούσε και μια ψευδαίσθηση γενικά μέσα στον χώρο. Λες, τώρα... Οι σελίδες στο ίντερνετ DIY είναι πάρα πολύ, έχουν τεράστια επισκεψιμότητα. Οποιοςδήποτε θέλει και πιάνει το χέρι του να ασχοληθεί με τα παλιά έπιπλα θα είναι σε εισαγωγικά έγκλημα να μην το κάνει. Υπάρχει δυνατότητα πλέον σε υλικά και σε χρώματα να δώσεις ζωή σε πράγματα τα οποία τα νόμιζες εσύ ότι είναι πεθαμένα. Αυτό το οποίο έχετε να κάνετε είναι να μιλήσετε με τον τοπικό σας κατάστημα χρωμάτων, γιατί το κάθε ένα υλικό, το κάθε ένα στοιχείο έχει δικά του χρώματα, δηλαδή το μέταλλο έχει δικό του χρώμα. Η επεξεργασία του πρέπει, η αντισκοριακή του επεξεργασία, το μήνιο και το, μέταλλο, και το χρώμα που έχει να κάνει για μέταλλο είναι ειδικό. Το ξύλο έχει ειδικό χρώμα. Τα βερνίκια του ξύλου επίσης είναι ειδικά βερνίκια. Αυτό το οποίο θα έχετε να κάνετε είναι ή να του το πάτε το δείγμα αυτού που θέλετε να βάψετε ή να του το περιγράψετε ότι εγώ θέλω να βάψω σαν λάκα και λέγοντας λάκα εννοούμε το μονόχρωμο βάψιμο στο ξύλο, ναι. Δηλαδή εκεί που δεν φαίνονται τα νερά και η ρόζη του ξύλου, αυτό εννοούμε ότι λακάρουμε το έπιπλο, αλλιώς το βερνικώνουμε με χρώμα. Το βερνίκια είναι σχεδόν διάφανο και έχει με ένα χρώμα, μια πινελιά, ανάλογα με το ξύλο που θέλετε εσείς να κοροϊδέψετε ότι είναι. Δηλαδή μπορεί να πάρεις ένα βερνίκι Σωστό. Κερασιά, να είναι κόκκινο, ένα βερνίκι καρυδιά, ένα βερνίκι οξιά ή αλλιώς να πάρετε λάκα που η λάκα πλέον έχει την αίσθηση του άσπρου, του κόκκινου, του πράσινου, του κίτρινου. Δεν φαίνεται καθόλου ξύλο. Η διαδικασία λοιπόν επεξεργασίας του κάθε ενός υλικού είναι συγκεκριμένη. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ρωτήσετε το τοπικό σας κατάστημα, το τοπικό χρωματοπωλείο, τι θέλετε να βάψετε. Μάλιστα. Για πάμε να δούμε υπόλοιπες φωτογραφίες. Μία σκάλα βλέπω εδώ και ποιος δεν είχε αυτές τις σκάλες, είτε από τα διόροφα κρεβάτια στα υπνοδωμάτια των παιδιών. Και ποιος δεν τις πέταξε, θα έλεγα. Και ποιος δεν τις πέταξε, όμως να λοιπόν που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανάλογα με το χώρο, κοίτα ανάλογα με την παρίσταση. Αρκεί να φοράτε τα κούνια. Γιατί αν φοράτε τα χαμηλά δεν μπαίνει. Δεν μπαίνει. Γελάνε και πίσω από τις κάμερες, βλέπεις. Είναι η αγαπημένη μας ώρα, να ξέρετε, όταν έχουμε τον Πέτρο Χατζησταύρου, γιατί ξέρουμε ότι θα πάρουμε επίσης κάτι πολύ ουσιαστικό, κάτι πολύ πρακτικό για το σπίτι μας φεύγοντας από εδώ. Έτσι, ναι. Και θα το παίξουμε και έξυπνη στην οικογένεια. Μα γιατί αυτή τη σκάλα. Θα το παίξουμε στην παρέα, ότι κοίτα να σου πω. Ξέρω αυτό. Αυτό και αυτό. Λοιπόν, ωραία. Και πάμε να δούμε αφρόξυλα παντού. Ναι. Αυτό τώρα είναι κάτι. Ως διακοσμητικό στοιχείο, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι καταπληκτικό. Βλέπεις ότι μπορεί να γίνει και σαν πορτατίβ. Μπορεί να γίνει... Αυτό το αφρόξυλο ξέρεις ποιο είναι. Είναι από κάποια. Το έχουμε δει πάρα πολύ στις παραλίες αυτό. Μια φλούδα είναι. Φλούδες. Μια μπράβο. Φλούδα η οποία έχει γυρίσει από το νερό. Η οποία τη βλέπεις και την κλωτσάς κάτω. Αυτό είναι. Κοίτα πόσο ωραίος πίνακας γίνεται, πόσο ωραία μπορντούρα γίνεται. Την κόβεις, τη βερνικώνεις και είναι υπέροχο. Μάλιστα. Το έχεις δει ιδίως στη Νότια Κρήτη που τα νερά φέρνουν πολύ από αυτό το πράγμα έξω στις παραλίες. Είναι γεμάτο. Αυτά λέγονται αφρόξυλα. Είναι και... Γιατί λέγονται αφρόξυλα. Κατάλαβα ποια λες. Γιατί επιπλέουν πάνω στο νερό και έτσι όπως τα φέρνει το κύμα τα βγάζει έξω. Τα οποία καμιά φορά και έτσι όπως είναι διαμορφωμένα από τη φύση τους δηλαδή και όπως τα βγάζει. Είναι εργατέχνης τα ίδια. Είναι εργατέχνης από μόνα τους. Στον Νότο βγαίνουν πολλά από την Αφρική. Μπράβο. Πάρα πολλά. Είτε χωρίς να τα επεξεργαστείς, είτε και να τους ρίξεις κάποιο χρώμα ενδεχομένως. Να δημιουργήσουν ένα ιδανικό περιβάλλον μέσα στο σπίτι. Αυτά, Λευτέρη μου, μπορεί να ταξιδεύουν και μήνες στη θάλασσα. Οπότε η αλμύρα και η θάλασσα τα έχει επεξεργαστεί από μόνη της. Μπράβο. Άρα λοιπόν μαζεύουμε 3-4 κομμάτια, βλέπεις ότι τα κάνουμε ένα σωρό και έχεις ένα πολύ ωραίο πορτατίβ ή ένα πολύ ωραίο κάδρο. Πάμε και στο τελευταίο μας σημείο, για σπίτια τα οποία βρίσκονται, φαντάζομαι, πλησίων των ακτών και των θαλασσών. Ναι. Αυτό είναι το λιγότερο που... Αυτό έχει χιουμοριστική διάθεση, με την έννοια ότι αφού έχεις εξοχικό, αφού έχεις και μια τάβλα, κρέμασέ την, γράψε από εκείνη παραλία και τελειώνει η υπόθεση. Αυτή είναι η όλη, το όλο θέμα το οποίο είχαμε σήμερα. Στην ουσία θέλουμε να ευχηθούμε σε όλο τον κόσμο καλό καλοκαίρι, να κάνει τα μπάνια του, να σβήσει λίγο, γιατί εγώ έχω κουτάκια, δηλαδή να βάλεις ένα κουτάκι για λίγες στιγμές τις έννοιες του, να το κλείσει το κουτάκι αυτό. Νομίζω με την περίοδο των διακοπών αυτό γίνεται και ποιος βεβαίως δεν επιστρέφει πίσω στις καλοκαιρινές διακοπές με την οικογένεια και δεν αφήνει πίσω του όλη τη δύσκολη χρονιά που ενδεχομένως να πέρασε. Οφείλουμε να το κάνουμε και για το καλό της οικογένειας και των παιδιών και των συζύγων και... για να έχουμε ευχάριστες στιγμές και να πάρουμε δυνάμεις και να γυρίσουμε με καθαρό μυαλό πίσω πάλι για ένα μεγάλο αγώνα μέχρι του χρόνου. Ναι, και εν ώψη του νέου αγώνα. Δηλαδή, θεωρώ ότι από Σεπτέμβρη δεν θα είναι τα πράγματα τόσο δύσκολα όσο νομίζουν, αλλά θα χρειαστεί να τραβήξουμε πάλι το κουπί μας. Οπότε, ας απομονώσουμε λίγο. Όσοι έρχεστε από τα Χανιά, είστε τόσο χαλαροί και τόσο αισιόδοξοι και πρέπει να τα λέμε πιο τακτικά στον τηλεοπτικό αέρα. Και εδώ σας έχει φάει ο ρυθμός της Μεγαλούπολης. Δεν ξέρω, Όχι. Απλά να σου πω κάτι, Λευτέρη. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει πλέον να απομονώνουμε και να ζούμε στιγμές. Γιατί δεν μπορείς να προγραμματίσεις σε βάθος χρόνου με τίποτα.